Κυρία Στέφη μου, καλησπέρα, σας ακούμε. Γεια σας κορίτσια, καλό μεσημέρι Κατερίνα μου, καλό μεσημέρι και στην όμορφη παρέα σου. Να είστε είναι καλά, ευχαριστούμε, δεν πειράζει, μας πήρε μπάλα. Λοιπόν, εγώ παιδιά είμαι πάρα πολύ αναστατωμένη, δεν θέλω να σας πω το πρόβλημά μου, δεν θα πιστέψετε τι συμβαίνει, να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Ωραία, σας ακούμε. Λοιπόν, εγώ παντρεύτηκα στα 19 μου με τον άντρα μου, ήμασταν πολύ μικροί για γάμους και τα λοιπά, αλλά τι να κάνουμε, αγαπηθήκαμε. Κάναμε ένα γιο, με τον άντρα μου δυστυχώς χωρίσαμε όταν ο γιος μου ήταν 10 χρονών. Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα μόνη μου, το μεγάλωσα, το σπούδασα, ήθελα να του δώσω ό,τι περισσότερο μπορούσα. Σήμερα είναι 28 χρονών, 4 χρόνια παντρεμένος. Παντρεύτηκε μια συμφοιτητριά του. Λοιπόν, εγώ στην αρχή ήμουν πάρα πολύ αρνητική με όλο αυτό, αλλά τι να κάνω, πρόλαβα αυτή τώρα τον τήληξε, έμεινε έγκυος. Έκανα εγώ πίσω λόγω του παιδιού. Λοιπόν, τώρα η νύφη μου δεν είναι και τίποτα φοβερό σπουδαίο. Δεν χωριά το παιδό είναι. Καπάτσα, βρήκε το γιο μου, πάει. Σου λέει, εδώ θα μείνω. Τώρα, ούτε από καλή οικογένεια και τα λοιπά, δεν τις πολύ δίνουν σημασία, άντε να τη δουν κανένα δύο φορές. Εγώ τέλος πάντων ήθελα να τους βοηθήσω, τους έδωσα το σπίτι μου να μείνουνε. Είχανε και το παιδί, εντάξει, τι να κάνω, πήγα εγώ σε μια γκαρσονιέρα. Τώρα η νύχη μου δεν ήθελε να δουλέψει, σου λέει θα μείνω, μεγαλώσω το παιδί. Δεν τελείωσε φυσικά τη σχολή. Και εμείς λέγαμε ότι θα τη βοηθήσουμε, να προσέχω εγώ το παιδί κτλ. Τόσες γυναίκες το έχουν κάνει, μόνο εκείνη δεν μπορεί να πάρει το πτυχίο. Τέλος πάντων να βρει μια δουλειά. Τέλος πάντων, ρε παιδιά, όλη μέρα είναι μέσα στο σπίτι. Δεν κάνει ούτε μία δουλειά. Πραγματικά, όσες φορές έχω πάει μέσα στο σπίτι, είναι μέσα στη βρώμα στην κυριολεξία. Δηλαδή, όσες φορές έχω πάει, με έχει πιάσει η καρδιά μου. Τη το έχω πει και με τρόπο. Τη το έχω πει έτσι, τη το έχω πει αλλιώς. Προκοπή καμία. Είναι μία τεμπέλα και μισή. Δεν ξέρω τώρα πώς θα μαθαίνουν αυτό. Άμα δεν το μάθεις και από τη μάνα, δεν το παίρνεις αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, τι να πεις. Ο γιος μου λείπει, τέλος πάντων, δουλεύει. Και λείπει και αρκετές ώρες εκτός Αθηνών. Λοιπόν, εγώ το Σεπτέμβριο είχα κανονίσει κάποια στιγμή να πάω ένα Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα να δω την αδερφή μου. Μιλάω λοιπόν με τον γιο μου, μου λέει ότι θα λείπει και αυτός εκείνο το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, η νύχη μου θα ήταν μόνη στο σπίτι. Τέλος πάντων, λέω και εγώ, εντάξει, τον άκουσα. Λέω, άσε να μην πάω, μην γίνει κάτι, ξέρω εγώ, να είμαι εκεί κοντά στην οικογένεια. Φεύγει αυτός, μου είχε δώσει αυτός τα κλειδιά, αλλά δεν τα χρησιμοποιήσει, τα είχαμε για ανάγκες, μην γίνει καμιά κάτι. Τέλος πάντων, πάω λοιπόν εγώ στο σπίτι της νύχης μονοπάτηκα και ακούω συνομιλίες απ' έξω. Παίρνω το κλειδί και ανοίγω και τι βλέπω. Είναι η νύφη μου μέσα με έναν άντρα και κάθεται. Κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό, μου ήρθε κεραμίδα. Λοιπόν, η νύχη μου άρχισε να κάνει σαν τρελή, άρχισε να μου λέει ότι δεν είναι αυτό που νομίζω. Και όλα τα τέτοια αυτά, τα τέτοια αυτά και τα σχετικά. Και σου λέει τώρα, αφού άρχισε να κλαίει, φεύγει αυτός ο τύπος, άρχισε να κλαίει και να μου λέει ότι δεν έχει κάνει τίποτα και ότι πρώτη φορά τον βλέπει και ότι μόνο καφέ ήπιανε. Τέλος πάντων μου είπε ότι ήταν λάθος, δεν έχει κάνει σχέση κτλ. Και ότι απλά για μια φορά τον είδε κτλ. Και ότι επειδή δεν είχε αυτοπεποίθηση, ότι άρχισε να πνίγεται και ότι τέλος πάντων έμεινε έγκυος από μικρή και δεν είχε ζήσει κάτι τέτοιο στη ζωή της. Τέλος πάντων έπεσε στα πόδια μου, άρχισε να με παρακαλάει να μην πω κάτι στο γιο μου. Μου είπε τον αγαπάει, δεν θέλει να χωρίσει. Τι να κάνω κι εγώ λοιπόν, της είπα θα δεχτώ κάτω από όρους. Της είπα θα πάω να μείνω στο σπίτι. Και θα μου δίνει τα λεφτά που της δίνει ο γιος μου και θα τα διαχειρίζομαι εγώ. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να είμαι εκεί για να βλέπω τι γίνεται. Γιατί μετά από αυτό που έκανε δεν έχω καμία μα καμία εμπιστοσύνη σε τίποτα. Τέλος πάντων, τι καλά πήγαινε στην αρχή. Αλλά τώρα μέσα στην καραντίνα κατάλαβα ότι αυτή κρύβει κάποια χρήματα που της δίνει ο γιος μου καθώς τα βρήκα. Α, και δεν στα δίνει όλα, δεν στα κουμπάει όλα. Δεν μου τα κουμπάει όλα, αλλά το θέμα είναι ύποπτο. Γιατί και ο γιος μου φυσικά δεν ξέρει τι έχω συμφωνήσει εγώ μαζί της. Για πες. Τέλος πάντων, έγινα έξω φρενών εκεί πέρα. Δεν έχω πει ακόμα τίποτα. Αλλά είναι λογικό από τη στιγμή που έχουμε κάνει μια συμφωνία και με κοροϊδεύει μπροστά στα μάτια μου. Είναι ύπουλη η γυναίκα, δηλαδή δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Εγώ τώρα θέλω να πιάσω το γιο μου, να του τα πω όλα, αλλά σκέφτομαι τι θα γίνει και με το παιδί. Είναι δύσκολο να μένεις μόνη σου με ένα παιδί 4 χρονών. Και επειδή τα έχω περάσει κι εγώ αυτά, ξέρω πώς είναι. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω τρελαθεί. Αυτή βάζει. Δεν ισιώνει το μυαλό της. Τώρα ο γιος μου δεν ξέρει τίποτα. Εγώ δεν ξέρω τι να κάνω τώρα να διαλύσω το σπίτι του παιδιού. Ναι. Εσείς ουσιαστικά θα τα πείτε όλα αυτά στο γιο σας επειδή δεν παίρνετε τα χρήματα. Ναι.
Ναι, θύμωσε. Δεν τα παίρνει όλα. Ναι, δεν σας απασχολεί που η νύφη σας απατάει το παιδί σας. Όχι. Μα δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι αν ετοιμάζεται αυτή να φύγει, να μαζέψει λεφτά και να φύγει, επειδή δεν τον θέλει. Άκου τώρα. Άρα δεν σκέφτεται την οικογένειά της και το παιδί της. Σκέφτεται τον εαυτό της σκέφτεται για να βάζει λεφτά κρυφά. Α, εσένα δεν σε χαλάει που δεν σου δίνει όλα τα λεφτά. Φοβάσαι μήπως μαζεύει χρήματα για να φύγει από το γιο σου. Μα δεν είναι λογικό. Εγώ την κράτησα για να φύγει από την οικογένειά της. Είναι... Ξέρεις τι δεν είναι λογικό. Ναι. Ότι πιάνεις την ύφη σου με έναν άντρα μέσα στο σπίτι και εσύ έναντι χρηματικού ποσού. Δεν θα πω τίποτα στο γιο μου, με δουλεύεις τώρα. Αυτά δεν γίνονται. Ρε παιδιά, τον απάτησε. Εγώ δεν έχω καταλάβει για καφέ. Όχι, βρε. Ήταν ένας περαστικός και του είπε ρε, εσύ έλα μέσα πιούμε ένα καφέ. Ναι, κυρία δεν είναι σίγουρο αυτό. Κυρία Μάρα μου. Έλα, κυρία Μάρα, μέσα στο σπίτι δεν βάζεις με την πρώτη. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Στέρφη, η νύφη ξέρει ότι έχει κλειδιά του σπιτιού τη. Μα το είδε εκείνη τη στιγμή αφού μπήκαμε το κλειδί. Απλά έπαθε σοκ, επειδή καθόταν εκείνη τη στιγμή με αυτόν τον τύπο. Εντάξει, δεν τους έπιασα τώρα σε περίεργη στιγμή. Δεν το ήξερε. Πραγματικά τα παιδιά καθόντουσαν απλά. Αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί και να... Δεν πας να βρεις έναν ωραίο κόμενο. Μπορεί και να πήγαινε προς τα κάπου. Να έχεις κάτι να ασχοληθείς, παρά να παίζεις το διοικητή σε ξένα σπίτια. Άφησε τα παιδιά ήσυχα. Θα βρουν ήδη. Γιατί ξένα σπίτια του παιδιού μου το σπίτι πολύ είναι ξένο σπίτι. Το δικό μου το σπίτι που του έχω δώσει. Αυτό το σπίτι, ναι, είναι άλλη οικογένεια που μένει μέσα. Πολύ κακός έχεις κλειδιά, αφού και οι νύφηδες είναι νύ. Και πολύ κακός βάζεις λόγια στο γιο εναντίον της. Λοιπόν, είναι λόγια δεν έχω βάλει. Δεν έχω βάλει λόγια ποτέ. Γι' αυτό και δέχτηκα εξ αρχής να παντρευτούν και δεν είπα κάτι. Αλλά από τη στιγμή που παντρευτήκανε και έγινε όλο αυτό το πράγμα... Κάτσε, βάλε μια πάνω τελεία, Στέφη μου. Από την ώρα που ο γιος έκανε οικογένεια... Αυτή η οικογένεια, κυρία Στέρφη, είναι ένας νέος πυρήνας. Και για μένα είναι ιερή. Και για σένα θα πρέπει να είναι σεβαστή. Μπορεί να μην αντέχει μια γυναίκα που θα τον κυνηγάει από πίσω με το βεντέκ. Μάλιστα. Ή θα του απολυμένει λοιπόν. Το πέος με μπεταντίν πριν το σεξ. Καλά, δε, το έχω ζήσει και αυτό. Το έχω ζήσει και υπερβολή, αυτό. Κυρία Μεϊμαρίδη. Συγγνώμη, απολύμανση του πέους με μπεταντίν. Δηλαδή τι τον έπιανε και του έλεγε... Εσύ τη χαρακτηρίζεις βρωμιάρα, αλλά όχι ο γιος σου. Κυρία Μεϊμαρίδη. Ο γιος μου, ούτως ή άλλως, λείπει πάρα πολλές ώρες από το σπίτι. Λοιπόν, να ακούσουμε την κυρία Αναστασία, γιατί εγώ ακούω πράγματα για πρώτη φορά εδώ. Η κυρία Αναστασία είναι 59 ετών. Κυρία Αναστασία, σας ακούμε. Ναι, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, καταρχάς δεν μπορώ να καταλάβω... Γιατί να είναι τόσο παρεμβατική. Και εγώ το γιο μου μόνη μου τον μεγάλωσα και έφυγε εξωτερικό από τα 25 του χρόνια. Συζεί με την κοπέλα του, χαίρομαι γι' αυτό. Δεν ανακατεύομαι στη ζωή τους. Δεν είναι σωστό. Δεν μας ανήκουν τα παιδιά μας. Μάλλον η κυρία, επειδή έχει απογοητευτεί από τον πρώην σύζυγό της, έχει μεταφέρει αυτό που ήθελε, το ερωτικό, στο γιο της. Δεν είναι φυσιολογική. Να αφήσει τα παιδιά να ζήσουν ελεύθερα και να πάψει να ανακατεύεται. Και όσο για τα κλειδιά, με ποιο δικαίωμα κρατάει κλειδιά ξένου σπιτιού. Ναι, με ποιο. Με βέβαια. Τα κλειδιά μου τα έδωσε ο γιος μου για ώρα ανάγκης. Πες ότι κάτι γίνεται. Για ώρα ανάγκης. Άλλο ώρα ανάγκης και άλλο να εισβάλλετε στο προσωπικό χώρο των παιδιών σας. Άκουσε φωνές μέσα, γι' αυτό μπήκε. Πάτε στο σπίτι του γιου. Δεν δίνουμε και αυτή αμέσως από την πόλη των παιδιών μας. Μα δεν είναι το σπίτι του γιου σου. Είναι σπίτι του γιου σου και της νύφης. Και όχι μόνο αυτό. Ειλικρινά. Απλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να φύγουμε από το θέμα των κλειδιών και του σπιτιού και να πάμε λίγο στο θέμα ότι παίρνει λεφτά από την νύφη της για να μην τα παίρνει στο γιο της. Και είσαστε προαγωγός της νύφης σας. Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι προαγωγός. Είναι δυνατόν. Τροπίσα. Να τα κρατάει τα λεφτά. Για ποιο λόγο. Και εσείς γιατί ανακατεύεστε. Εσύ γιατί ανακατεύεστε. Είσαστε απαράδεκτοι εντελώς. Την είπατε βρωμιάρα, την είπατε χωριάτα, την είπατε αμόρφωτη, την είπατε τεμπέλα, την είπατε ένα σωρό. Εσείς είσαστε τέλεια. Εσείς που γεννηθήκατε. Εσείς που γεννηθήκατε. Ρώτης τώρα. Όχι, σαν άκτορα του Πάκηχα, η κυρία. Θέλετε δηλαδή να μου πείτε ότι έχει δίκιο για αυτό που έκανε. Δηλαδή, να μην ανακατεύεστε, να αφήσετε το ζευγάρι να ζήσει μόνο του. Ναι. Και να μην εσύ, ας πούμε, έχεις δίκιο που παίρνεις τα λεφτά της νύφης σου. Καφέ.
Τα λεφτά της νύφης σου, να μας το εξηγήσεις τώρα όλους εδώ πέρα που είμαστε και όσοι μας ακούνε. Γιατί τα παίρνεις εσύ, για ποιο λόγο? Γιατί να θέλει τον έλεγχο παντού. Αφού εγώ τους άφησα και δεν μίλησα στο γιο μου. Ναι, άρα κάνεις εκβιασμό. Για να μείνουν μαζί. Άρα εκβιάζεις αυτή τη στιγμή. Για να στηρίζουν την οικογένειά τους, για να μην χωρίσουν. Να ακούσουμε λίγο και την Αγγελική 24 ετών. Αγγελική μου. Γεια σας. Γεια σου Αγγελική μου, σε ακούμε και εμείς και η Στέφη. Λοιπόν, είναι πολύ τραγικό αυτό που ακούω. Ναι, το ξέρουμε. Είναι τραγικό και θέλω να πω στην κυρία Στέφη, ναι, ότι αν ήμουν εγώ στη θέση του γιου της και μου έκρυβε αυτό το πράγμα, εντάξει, οκ, okay, δεν ήταν ωραίο που εισέβαλε στο χώρο, οτιδήποτε, οκ. Okay. Αλλά αν μου το έκρυβε αυτό η μάνα μου, δεν θα ήθελα να την γνώριζα. Μάλιστα. Έτσι, είναι πολύ τραγικό αυτό το πράγμα. Πού να μάθαινες ότι παίρνει και χρήματα. Ένα παζλ στο μυαλό της. Και πού να μάθαινε ότι παίρνει και χρήματα, ναι. Δηλαδή είναι τραγικό. Τα χρήματα τα πήρα για να την ελέγχω. Άκου τώρα. Γιατί να την ελέγξεις δηλαδή. Δηλαδή να μου έκρεβε με ένα τέτοιο πράγμα η μάνα μου. Να είχα έναν τέτοιο άντρα δίπλα μου. Να μ' απατάει και να σε χρηματοδοτεί κιόλα. Τι είσαι η εφορία. Νταβατζής. Τι είναι αυτό το πράγμα, την ελέγχεις? Μάλιστα, εσύ, κυρία Μάρα, μια συμβουλή, θα τρελαθούμε σήμερα. Ακούστε, κυρία, στο μυαλό των ανθρωπολόγων και των ψυχαναλυτών υπάρχει η έννοια της παράλληλης πρόσληψης πληροφοριών. Τι πάει να πει αυτό? Ένα παράδειγμα. Μιλάει, ας πούμε, ο Χαρδαλιάς και δίπλα μια κυρία το μεταφράζει στην νοηματική γλώσσα. Το έχετε δει? Ναι, βεβαίως. Με την άκρη του ματιού του ο τηλεθεατής πιάνει τις κινήσεις. Αλλά ο εγκέφαλος δεν συγκεντρώνεται στην κυρία που κάνει τα νοήματα. Συγκεντρώνεται στο τι λέει ο Χαρδαλιάς. Αυτό έμαθε και η κυρία Στέρφη μπαίνοντας στο σπίτι. Προσέξτε. Εγώ που χαζεύω αυτή είναι που λέει το εξής. Η γλώσσα. Φθήνουσα πορεία της νόσου. Κάνει αυτό. Κομωτήριο, κάνει αυτό. Εμβόλιο. Αυτή είναι η νοηματική, αλλά ναι, τώρα ναι, δεν ξέρουμε εμείς. Ναι. Ναι. Μπαίνει λοιπόν η κυρία Στέρφη στο σπίτι της νύφης και βλέπει έναν τύπο στον καναπέ και επειδή όλη η τάση της είναι να χτυπήσει την νύφη, το ερμηνεύει ότι αυτός είναι επόμενος. Μάλιστα. Τι παίζαν τόσο πολλά. Μπορούσε να ήταν ένας φίλος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να μην ασχολείται. Κυρία Μάρα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα είπε, δεν τον ήξερα. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο.